τις γιο είμαι εδώ, άκουμε, απόψε βάφουμε. Είναι η ίδια τρέλα από στις πρώτες μέρες. Είναι αν το έχεις μέσα σου κι απόψε κοντά μου μείνε. Είμαι εδώ, κάπου εδώ, αδύναμε τις γιο είμαι εδώ, άκουμε, απόψε βάφουμε. Με στόχο να αποκαταστήσουν στη συνείδηση όλων ότι το γκραφίτι είναι πολιτισμός και όχι βανδαλισμός, μια ομάδα νέων από το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης διοργανώνει το Σάββατο στο λιμάνι της Κυλλίνης το πρώτο Κυλλίνη Port Graffiti Festival με τη στήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Graffiti artists από την Ηλία αλλά και όλη την Ελλάδα θα γεμίσουν με χρώμα και σχέδια με αντικείμενο τη θάλασσα, τον κυματοθράφστη του λιμανιού, ενώ την ψυχαγωγία θα πλαισιώσουν DJs και συγκροτήματα με εναλλακτικό ύφος. Σκοπός των νέων που συμμετέχουν, όπως επεσήμανε και ο Δημήτρης Πόπορης, μέλος της οργανωτικής ομάδας, είναι το φεστιβάλ να γίνει θεσμός και να ενταχθεί στα μεγαλύτερα της Ελλάδας, αφού και ο χώρος προσφέρεται. Ασχολούμαστε χρόνια με τον γκραφίτι. Είναι ένα πάθος που έχουμε και επί της ευκαιρίας είπαμε να διοργανώσουμε και ένα φεστιβάλ εδώ στην περιοχή μας, το οποίο θα κινήσει το ενδιαφέρον σε πολύ κόσμο και νέο κόσμο, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, μιας και το γκραφίτι είναι ένα είδος πολιτισμού και όχι ένα είδος βανδαλισμού, όπως πολλοί πιστεύουν. Στήριγμα μας βρήκαμε και το Λιμενικό Ταμείο μας εδώ στο χώρο και τον ίδιο τον πρόεδρο του, κ. Κορομιλά, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος χορηγός μας. Θα έρθουν γκράφιτι artists από όλη την Ελλάδα, από την περιοχή μας, από Καλαμάτα, από Πάτρα, από Ζάκυνθο, από Αθήνα, οι οποίοι θα βάψουν το κυματοθράφιστο του λιμανιού. Θα υπάρχει μουσική πλαισίωση από DJ sets και live από ελληνικά συγκροτήματα, τα οποία είναι κυρίως, θα έχουν urban ύφος, εναλλακτικό δηλαδή, και επίσης θα έχουν και χορευτές, οι οποίοι θα κυμαίνονται σε αυτό το στυλ. Προσπαθούμε να το κάνουμε θεσμό, και προσπαθούμε να το εντάξουμε και στα μεγαλύτερα της Ελλάδας, μιας και ο χώρος εδώ πέρα προσφέρεται. Η πρωτοβουλία αυτή έγινε με ενθουσιασμό αποδεκτή από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλίνης, που στηρίζει το πρώτο Κυλλίνη Port Graffiti Festival. Σήμερα, εκπρόσωποι των διοργανωτών συναντήθηκαν για να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, Ανδρέα Κορομιλά, που δήλωσε ότι συμπαθεί ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη τέχνη και με όποιο τρόπο μπορεί θα στηρίξει την προσπάθεια. Με χαρά μου δέχτηκα πριν από αρκετό καιρό μια ομάδα νέων παιδιών και μου ζήτησαν να χρησιμοποιήσουν το λιμάνι της Κυλλίνης για το πρώτο φεστιβάλ Graffiti. Συμπαθώ αυτή την τέχνη. Σε πολλούς είναι παρεξηγημένη, αλλά εγώ τη συμπαθώ ιδιαίτερα. Γι' αυτό ήθελα να αφήσω τα παιδιά, να τους δώσω την ευκαιρία να βγάλουν αυτόν τον ενθουσιασμό, αυτό που νιώθουν, να τον αποτυπώσουν. Είναι ευγενικά παιδιά. Έχω και θα περιμένω πάρα πολύ κόσμο εδώ να τα στηρίξουμε και να δούμε ότι τελικά αυτή είναι τέχνη και δεν είναι κάτι παρεξηγημένο. Αναμένεται να γίνει θεσμός αυτό το φεστιβάλ, δηλαδή να είναι πιο οργανωμένο του χρόνου, ακόμη περισσότερο. Πριν 10 μέρες τα παιδιά με ενημέρωσαν και ήταν πολύ βιαστικά για να μπορέσω να προετοιμάσω κάτι πάρα πολύ καλά. Τα στηρίζω ηθικά και όσο μπορώ με άλλους τρόπους, αλλά του χρόνου, εάν τα παιδιά θέλουν, θα δημιουργήσουμε το δεύτερο Graffiti Festival με πολύ δυνατότερο τρόπο.